Χαίρετε. Το τατουάζ ή δερματοστιξία, όπως είναι ο ελληνικός όρος, είναι στις μέρες μας μια καλοπιστική παρέμβαση που σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί μια μορφή τέχνης. Όσο όμως είστε έγκυος, καλό θα ήταν να αποφύγετε να κάνετε τατουάζ. Η βελόνη της δερματοστιξίας εισέρχεται στο δέρμα σε πολύ μικρό βάθος, το οποίο δεν φαίνεται να υπερβαίνει το μισό εκατοστό. Επομένως, η πιθανότητα στο χρώμα να περάσει στο αίμα σας και από εκεί μέσω του πλακούντα στο μωράκι σας είναι μάλλον μικρές, αλλά υπαρκτές. Όμως η ασφάλεια για το έμβριο των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται δεν έχει πιστοποιηθεί με επιστημονικά στοιχεία. Επίσης, η όλη διαδικασία της δημιουργίας του τατουάζ δεν είναι τελείως ανώδυνη. Έχουν καταγραφεί και μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που εμφάνισαν ακόμα και λιποθυμικές τάσεις από τον πόνο. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τα ορμονικά ερεθίσματα καθιστούν συχνά το δέρμα σας πιο ευαίσθητο. Επομένως, ο πόνος δεν αποκλείεται να γίνει ακόμα πιο έντονος. Ειδικά μάλιστα αν βρίσκεστε στο τρίτο τρίμηνο της κύησης, δεν αποκλείεται ο πόνος αυτός να προκαλέσει ακόμα και πρόωρο το κετό. Η δημιουργία του τατουάζ συνοδεύεται από τοπική παροδική φλεγμονή του δέρματος. Ας πούμε λοιπόν πως κάνετε ένα τατουάζ χαμηλά στη μέση κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. Ας πούμε τώρα πως ξεκινάει το κετός και μεταβαίνεται στο μαιευτήριο για τα περαιτέρω. Η δερματική φλεγμονή στο σημείο του τατουάζ μπορεί να εμποδίσει τον αναισθησιολόγο να σας κάνει την επισκληρίδιο αναισθησία. Για όλους αυτούς τους λόγους, μην δυσαρεστηθείτε αν κάποιος καλλιτέχνης του τατουάζ αρνηθεί να σας εξυπηρετήσει όσο είστε έγκυος. Η στάση του αυτή θα πρέπει να εκλειφθεί ως σημείο επαγγελματισμού, αφού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να αποφύγετε να κάνετε τατουάζ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τατουάζ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κάτω από το βίντεο μπορείτε να βρείτε ένα σύνδεσμο σε ένα πολύ περιεκτικό άρθρο. Να είστε πάντα καλά!